Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Σε αυτό το review θα δούμε το BCW10 Intelligent Vacuum Wine Preserver για πολλά μπουκάλια και λέει ότι είναι ο καλύτερος διατηρητής για τους έξυπνους λάτρεις του κρασιού. Πάμε να δούμε λίγο τη συσκευασία. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, κλασικά ο Κινέζος μας έβαλε αυτόν τον κόλλητο πάνω και μας χάλασε όλη τη μόστρα. Ναι, Intelligent Vacuum Wine Preserver πάλι τα ίδια για τους έξυπνους λάτρεις του κρασιού. Τα χαρακτηριστικά του τα γράφει στο πλάι του κουτιού. Automatic Vacuum Pump, δηλαδή έχει μια τρόμπα που σου δημιουργεί αυτόματα κενό αέρα. Έχει εδώ πέρα Intelligent Permanent Pressure, σου λέει ότι η πίεση μένει μόνιμα σε μια συγκεκριμένη στάθμη. Automatic Tilt Shutoff Feature, δηλαδή μόλις γύρει το μπουκάλι κατευθείαν κλείνει αυτό το πράγμα. Wine Temperature Display, σου δίνει τη θερμοκρασία του κρασιού. Σου λέει πόσο καιρό το έχεις αφήσει το μπουκάλι εκεί, οπότε έχει και ένα χρονόμετρο δικό του και σου λέει ότι το έχεις αφήσει 2 χρόνια, έχει οριμάσει, μπορείς να το ανοίξεις. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι άλλο λέει. LCD Screen Display, οπότε έχει οθονούλα να βλέπουμε κανονικά. Και Food Grade Material Wine Stopper, οπότε σου λέει ότι είναι ασφαλές, δεν είναι κάτι τοξικό, είναι ακριβώς για αυτή τη χρήση. Πάμε να δω πάλι LCD, Pumping Time, θερμοκρασία και σε Κελσίου και σε Fahrenheit και έχει και ένα καλωδιάκι μέσα USB σε micro USB για να φορτίσει. Πάμε να δούμε και κάποια extra χαρακτηριστικά που γράφει πάνω το κουτί. Εν τω μεταξύ τι έχουν κάνει τυπάδες. Είναι μαύρο το κουτί, έχουν βάλει μια γκρι σκούρα γραμματοσειρά και είναι ζόρι για να το διαβάσεις. White wine and red wine, ναι, για κόκκινο και λευκό κρασί. Οι θερμοκρασίες που μπορεί να λειτουργήσει είναι από -5 έως 50 βαθμούς Κελσίου. Λειτουργεί με 3,7 V. Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 600 mAh. Φορτίζει με 5 V στο μισό αμπέρ. Ο χρόνος αναμονής του είναι 69 μέρες. Ο θόρυβός του είναι λιγότερος από 60 dB στο 1 μέτρο. Μας λέει και τις διαστάσεις των μπουκαλιών που υποστηρίζει αυτή η τάπα. Είναι από 17,5 έως 19,5 χιλιοστά. Και το βάρος του είναι 100 γραμμάρια μαζί με τη συσκευασία. Λέει μέσα ότι έχει το main body που είναι το wine preserver που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς. Έχει δύο silicone rubber sealers, αυτά δηλαδή που θα σφραγίσουν το μπουκάλι μας. Έχει ένα πολύχρωμο κουτί, έχει ένα καλώδιο φορτιστή και το φορτιστή. Οκ, κομπλέ, δεν κατάλαβα τι λέει εδώ πέρα με το πολύχρωμο κουτί. Θα πάμε να το ανοίξουμε να δούμε στην πράξη. Λοιπόν, οπότε ήρθε η ώρα να το ανοίξουμε. Βλέπεις το ανοίγουμε από πάνω, premium προϊόν. Αυτό, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Οι περισσότεροι από εμάς μπορεί να έχουμε πάρει, ξέρω εγώ, από προηγούμενο mini unboxing αυτή τη τρομπίτσα που πας και βγάζεις εσύ τον αέρα από μέσα, χειροκίνητα και απλά το αφήνεις εκεί. Άλλοι μπορεί να έχετε πάει στο τζάμπο και να έχετε πάρει ένα τέτοιο γελίο ταπάκι το οποίο το βάζεις πάνω στο κρασί σου και υποτίθεται ότι στο διατηρεί. Βέβαια, αυτό εδώ πέρα, επειδή έχει μέσα αέρα, αργά ή γρήγορα θα δημιουργήσει οξείδωση. Το κρασί δηλαδή αρχίζει να ξυνίζει. Οπότε δεν είναι η καλύτερη λύση. Αυτό που θέλουμε ιδανικά εμείς για να διατηρήσουμε το κρασί μας είναι να αφαιρέσουμε από μέσα τον αέρα ώστε να είναι σε ένα κενό αέρα. Να είναι σε συγκεκριμένη πίεση, δηλαδή να μην κάνει αυξομοιώσεις και να είναι το μπουκάλι όρθιο. Να μην είναι ούτε ξαπλωτό ούτε τίποτα για να μην βρέχεται το πόμα. Οπότε αυτό το προϊόν είναι ωραίο για δώρο για κάποιον που έχει τρέλα με το κρασί. Κάποιον που βγάζει το δικό του κρασί. Κάποιον που σκάει πολλά λεφτά για να πάρει το καλύτερο κρασί. Γενικά αυτό είναι ένα τέλειο γκατζετάκι για αυτούς. Για τους τρελαμένους, όπως λέει και έξω, τους λάτρες του κρασιού. Δεν θα πάω να το πάρω εγώ για το σπίτι μου. Είναι ένα ωραίο δωράκι να το κάνω σε ένα φίλο μου και να βγάλω μια υποχρέωση. Οπότε βγάζω αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι και βλέπουμε κατευθείαν μανουαλάκι. Τίγκα στο Κινέζο, στα Ιαπωνικά. Ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα ότι σου γράφει την LCD την οθόνη, σου λέει την μπαταρία, σου λέει το χρόνο, σου λέει τους βαθμούς και πάμε να το ανοίξουμε. LCD, Pumping Time, βαθμούς Κελσίου και Fahrenheit, το καλωδιάκι του και μας έχει εδώ ένα βασικό σχεδιάγραμμα του πώς λειτουργεί. Εδώ πέρα λέει ότι είναι το USB, εδώ είναι το 4 και το 5, το LCD είναι εκεί. Δεν καταλαβαίνω απολύτως τίποτα. Πάμε να δούμε εδώ πέρα. Το πολύ θετικό είναι βέβαια ότι σου λέει τις οδηγίες αναλυτικά εδώ πέρα με σχεδιάκια, οπότε καταλαβαίνεις τι μπορείς να κάνεις. Βάζεις την τάπα, βάζεις το τσουτσούνι από πάνω, πατάς το κουμπί, τραβάει τον αέρα και αρχίζει και σου δίνει τις πληροφορίες. Για να το αφαιρέσεις μετά απλά το στρίβεις από την αριστερή μεριά. Σου λέει εδώ πέρα τις διαμέτρους και τις διαστάσεις οτιδήποτε και μετά σου λέει το πώς μπορείς να το ξανανοίξεις. Το βάζεις, το στρίβεις για να το κλειδώσεις, πατάς το κουμπί, βγάζεις τον αέρα και μετά σηκώνεις την τάπα κανονικά. Τι ξεπλένεις, τη βάζεις στην αποθήκευση και μετά μπορείς να το βάλεις σε ένα οποιοδήποτε άλλο μπουκάλι. Πάμε να δούμε άμα γράφει τίποτα άλλο. Ναι, εδώ πέρα μας δίνει πάλι πληροφορίες. Σου λέει το πώς πρέπει να κάθεις να αποθηκεύεις το μπουκάλι με αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Σου λέει ότι ο σωστός τρόπος είναι όρθιος. Δεν θέλει ούτε με κλίση, ούτε είναι από κάτω και να βρέχει το φελός. Το βάζεις όρθιο και είσαι κομπλέ. Και εδώ πέρα κάτι άλλο ωραία. Δεν εσέσαι τη from wine lovers και έχει και το μπουκαλάκι με το wine. Και πάμε να δούμε τώρα τι έχει μέσα στη συσκευασία. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με το κλασικό καλωδιάκι USB σε micro USB. Και αυτό προσεγμένο με QR code εδώ πέρα για να μπορεί να το σκανάρει ο άλλος. Made in Vietnam, μια χαρά, δεν είναι κινέζικο. Και ωραίο καλωδιάκι. Περίπου μισό μέτρο. Μια χαρά, USB σε micro USB, δεν είναι το καλύτερο καλώδιο που έχω δει, αλλά είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ το κουτάκι είναι μέσα που έχει τις τάπες για το κρασί. Ο κορμός εδώ πέρα είναι σκληρός, αλλά αυτά εδώ τα λαστιχάκια είναι αρκετά μαλακά. Όπως είναι και λίγο μαλακό αυτό εδώ πάνω. Εδώ πέρα είναι η βαλβίδα λογικά απελευθέρωσης πίεσης, που όταν πατάς βγαίνει αυτό το τσουτσούνι από εδώ πέρα ή όταν βάζεις τη μαλακία κάθεται και τραβάει τον αέρα από πάνω. Οπότε μια χαρά. Εδώ η λεπτομέρεια, αυτό μου αρέσει, ρε φίλε. Ότι επειδή είναι premium το προϊόν, έχουν προσέξει μερικά πραγματάκια όπως έχουν γράψει εδώ πέρα ένα logo. Και σου δίνει δύο τάπες. Οπότε εσύ, ανά πάσα στιγμή, μπορείς να έχεις δύο μπουκάλια κρασιού σφραγισμένα με αυτόν τον τρόπο. Και βγάζοντας αυτό εδώ το πραγματάκι, πας και το κουμπάς από πάνω και βλέπεις τις πληροφορίες. Οπότε τα βάζουμε αυτά στην άκρη για να δούμε την κύρια μονάδα. Πριν δούμε όμως την κύρια μονάδα, που είναι και αρκετά πριν, μου αρέσει έτσι όπως φαίνεται, πάμε να δούμε από εδώ κάτω τίποτα απολύτως. Οπότε το βάζω αυτό εδώ στην άκρη. Και αυτή είναι η κύρια μονάδα που θα κάνει όλη τη δουλειά. Πάμε εδώ πέρα, βλέπεις και αυτό εδώ προσεγμένο, το βγάζεις και... Α, μάλιστα. Πάρε εδώ τώρα.
Είναι μέσα εδώ πέρα που θα βάλει την τάπα για να του φραγίσει. Έχει αυτό εδώ πέρα το δαχτυλίδι που είναι ωραίο στο μάτι, ψιλοστρασάκι θυμίζει. Αυτό το δαχτυλίδι του μεταξύ είναι και ο μηχανισμό κλειδώματο, οπότε το κλειδώνει και το ξεκλειδώνει. Εδώ είναι η θύρα που φορτίζει αυτή εδώ τη μονάδα. Το μεταξύ μου έχει εδώ πέρα υποδοχή για ανοίχει. Για να δούμε. Παπ. Α, ωραία. Βγαίνει αυτό εδώ το καπάκι και φορτίζει εδώ πέρα με τη micro USB το τσουτσουνάκι. Και εδώ πέρα βλέπουμε το μοναδικό κουμπί που έχει αυτό εδώ το γκατσετάκι. Είναι αυτό εδώ το κουμπάκι, μια χαρά στην αφή. Εδώ μεταξύ είναι και αυτό πάνω με επίστρωση ωραία γυαλιστερή και σου δείχνει ένα ρολογάκι. Το ρολογάκι λογικά είναι το πόσο καιρό έχει αφήσει εκεί πέρα το μπουκάλι για να μπορεί εσύ να πει ότι έχει πάει 2 μήνες, 3 μήνες και έχει οριμάσει. Και πατώντα το μία φορά, λογικά πάει στη θερμοκρασία, οπότε έχει την επιλογή να βλέπει στου πόσου βαθμού διατηρείται το κρασί ανά πάσα στιγμή. Τώρα το συγκεκριμένο δεν ξέρω αν είναι φορτισμένο. Κανονικά επειδή έχει μπαταρία μέσα θα έπρεπε να έχει ένα φορτίο, αλλά πάμε να δούμε άμα μπορούμε να το φορτίσουμε. Και κατευθείαν. Εδώ πέρα το μαξί θέλει νυχάκι για να το βάλεις, δεν είναι το πιο εύκολο για να το ξεκουμπώσεις. Και έχω φέρει εδώ πέρα το power bank μου. Έχουμε εδώ πέρα ένα απλό βασικό καλωδιάκι, το βάζουμε από τη λάθος μεριά φυσικά. Και αφού το τροφοδότησα με το power bank, βλέπουμε κατευθείαν ότι βγάζει εδώ πέρα την οθονούλα την LCD και μας λέει κάποιες πληροφορίες. Πατώντας το κουμπί, ή όπως είπαμε, πάει πρώτα στη θερμοκρασία, μας δείχνει εδώ κάτω ότι φορτίζει η μπαταρία, έχει κανονικά ένδειξη και μας λέει ότι έχουμε εδώ πέρα 23,3 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Και εδώ πέρα, μόλις πατήσουμε το κουμπί μια φορά, μας πάει στην επιλογή του χρόνου και μας λέει ότι είναι ένα λεπτό εδώ πέρα. Αυτό αλλάζει εδώ πέρα και πιστεύω ότι κρατώντας πατημένο, σίγουρα θα έχει, ναι, έχει την αναλλαγή από Κελσίου σε Fahrenheit, οπότε μας λέει ότι είναι στους 75,5 και μόλις το ξαναπατήσω, μας πάει στους βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά. Εδώ πέρα το επιλέγουμε και είναι 23,7 βαθμούς. Εδώ πέρα η ώρα συνεχίζει να μετράει. Ήρθε η ώρα για την πρώτη δοκιμή. Από ό,τι βλέπεις, έχω εδώ πέρα αυτή την άθλητη τάπα που κάνει κακό κιόλας γιατί οξυδώνει το κρασί. Και πάμε να βάλουμε την έξυπνη τάπα. Πρώτα απ' όλα θα δούμε άμα αυτές εδώ οι τάπες που ήρθαν μαζί με το προϊόν μπαίνουν στο μπουκάλι άνετα. Μια χαρά, ήρθε και ασφάλισε. Και ήρθε η ώρα της κρίσης. Λοιπόν, τώρα έχω βάλει εδώ πέρα την τάπα αυτή εδώ πέρα με την ασφάλεια μια χαρά. Και θα βάλω αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι από την πάνω μεριά. Και μετά λέει κάθεσαι και γυρνάς αυτό εδώ. Από ό,τι βλέπεις, μου έχει κάποια βελάκια που δείχνουν προς τα αριστερά. Οπότε λογικά τώρα έχει τραβήξει όλο τον αέρα και εγώ απλά γυρνάω το ring αυτό εδώ πέρα. Οπότε το αφαιρώ και πρέπει, από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα και από την τάπα, ότι είναι τέρμα κάτω, να είναι σφραγισμένο αεροστεγό στο κρασάκι. Μια χαρά. Τώρα, άμα εγώ θέλω να παρακολουθώ μόνο αυτό το μπουκάλι, τι θα κάνω. Θα έρθω να βάλω αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα, θα το ασφαλίσω και κατευθείαν βλέπεις ότι ανάβει η οθόνη. Και βλέπεις ότι σου λέει 28,1 βαθμούς, η θερμοκρασία είναι χαμηλή και άμα το πατήσεις και μια φορά σου λέει για πόση ώρα είναι αποθηκευμένο. Οπότε, πες ότι έχεις στη κάβα σου ένα μπουκάλι κρασί μοναδικό, ξεχωριστό, από το γάμο σου, από τα βαφτίσια του παιδιού σου, από τη γέννηση του παιδιού σου, από τότε που παντρεύτηκαν οι γονείς σου. Γενικά, άμα έχεις ένα μπουκάλι το οποίο ή κοστίζει πάρα πολλά χρήματα, ήταν μια σοδιά στο 64, ξέρω εγώ, και ήταν φοβερό, καταπληκτικό και μπορεί να κάνει και ένα μπουκάλι 100.000 ευρώ, λέμε τώρα, και το έχεις ανοίξει κάποια στιγμή και θες να το διατηρήσεις όσο περισσότερο καιρό γίνεται, πας και βάζεις αυτό εδώ πέρα το τσουτσουνάκι. Το έχεις πάνω και με το πάτημα ενός κουμπιού βλέπεις κατευθείαν τη θερμοκρασία στην οποία διατηρείται το κρασάκι σου για να βεβαιωθείς ότι είναι στην απόλυτη θερμοκρασία και μετά μπορείς να πας και το δεύτερο μενού για να δεις πόσες ώρες ή πόσες μέρες ή πόσες εβδομάδες το έχεις εκεί πέρα αποθηκευμένο. Τώρα, άμα εσύ θες να ανοίξεις το κρασί, κάνεις το πολύ απλό. Έρχεσαι εδώ πέρα, του βγάζεις την ασφάλεια, παίρνεις αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, το σηκώνεις προς τα πάνω, άκουσες τον αέρα που έφυγε και μετά μπορείς κατευθείαν να το βγάλεις και να πιείς. Και άμα θες να το ξανασφαλίσεις, η διαδικασία είναι απλή. Ξαναβάζεις το πόμα, βάζεις αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, το στρίβεις, το αφήνεις να κάνει τη δουλειά του, να τραβήξει τον αέρα. Μια χαρά. Και είσαι έτοιμος. Anyway, αυτά από μένα. Δεν έχω να πω παραπάνω για αυτό το προϊόν. Να σου πω κάτι, είναι ένα premium προϊόν. Είναι ένα προϊόν για συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών. Για τους λάτρεις του κρασιού. Τώρα, να πας να δώσεις αυτό που έκανε και 30 κάτι ευρώ για το σπίτι σου. Οκ, άμα πίνεις πολύ κρασί και το γουστάρεις και θες να διατηρήσεις το κρασάκι σου το ανοιχτό όσο περισσότερο καιρό γίνεται, πήγαινε πάρτο. Ή άμα θες να έχεις ένα πολύ όμορφο γκατζετάκι το οποίο θα τραβάει τα βλέμματα, οκ. Άμα όμως δεν είσαι απαιτητικός με το κρασί και δεν καταλαβαίνεις καν πότε έχει ξυνήσει, παίρνεις αυτές τις τρόμπες του χειρός που κάθεσαι και το βγάζεις και το αφήνεις εκεί πέρα και σε μια χαρά. Anyway, αυτά από μένα, γεια σας.